Θα έχουμε μαζί μας, δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη, τον επικεφαλής της κλήρωσης, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, από τον κύριο Γαβριλίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ καλά πήγε η κλήρωση. Καλά, κακά, ο καθένας όπως το βλέπει. Δεν βλέπουμε αντιδράσεις, ίσως αυτό εννοεί ο Κώστας. Γιατί ακούσατε πολλά το την προηγούμενο προηγούμενη διάστημα. Φορά, εντάξει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Κοιτάξτε, μετά από την απόφαση της εκτελεστικής και λόγω του ότι ήταν και πολύ λίγοι πλέον οι εκπρόσωποι και μας έπαιρνε ναι. λόγω του COVID, δεν νομίζω ότι υπήρχε και θέμα. Τη στιγμή που τους βάλαμε να τραβήξουν και μόνοι τους τα μπαλάκια, τι να πούνε. Αυτό με τα μπαλάκια, κύριε Πρόεδρε, πάντως ήταν λίγο έτσι... δημιούργησα ας πούμε, μια ίντριγκα έτσι. Τώρα, αυτή τη φορά σήμερα το αποφύγατε. Πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά έχουμε σημειώσει και συμφωνείτε και η Γαβριλίδη ότι με μπαλάκια γίνονται οι κληρώσεις σε όλα τα κύπελα του κόσμου. Γιατί δεν είναι προνόμιο δικό μας και έχουν ναι, χωρίσει τόσο πολύ άλλες χώρες. Champions League, Europa League, Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία. Με μπαλάκια γίνονται οι κληρώσεις στο κύπελο ακόμα. Πολύ σωστά, αλλά ανάλογα ο καθένας πώς το θέλει και πώς το βολεύει. Όχι, okay, ας τα η κλήρωση. Γιατί, γιατί αφήσαμε μέχρι, μας είπαν μέχρι στιγμής, όπως το λέτε κι εσείς, να μας λένε να το κάνουμε και ηλεκτρονικά. Τι να πω, εντάξει. Του χρόνου ενδεχομένως. Τέλος, τέλος καλά, όλα καλά. Ναι. Πείτε μας τώρα κάτι. Ο ΠΑΣ είναι πρώτος αλφαβητικά ή ο ΠΑΟΚ? Ναι, ο ΠΑΣ. Γιατί? Ο ΠΑΣ πρώτος βγήκε από την κλήρωση, όχι. Δεύτερος βγήκε ο Ολυμπιακός. Α, κλήρωση κάνατε. Α, ο ΠΑΣ, ναι, αλφαβητικά. Ναι, ναι, αλλά είναι τρίτος στη σειρά. Το όμικρο δεν είναι οπότε πριν το σύμπαν. Όλη η ιστορία ήταν στο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που ήταν πρώτος δεύτερος. Α, μάλιστα. Όλη η ιστορία πήγε εκεί. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, φαντάζομαι είναι φέτος ένας θεσμός που δεν μπορεί να ικανοποιεί κανέναν από τη στιγμή που ουσιαστικά μιλάμε για ένα League Cup τη Super League και όχι ο θεσμός του κυπέλου. Γιατί ξεκίνησε με πολλές ομάδες. Προσωπικά μου άρεσε αυτό το πλάνο, ακόμα και ομάδες ερασιτεχνικές να έχουν δικαίωμα στο όνειρο να προχωρήσουν 2-3 γύρους. Αλλά ο COVID δυστυχώς περιόρισε πολύ την γκάμα των ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Δεν βλέπετε ακόμα ούτε η Football League ξεκίνησε, ούτε η γκάμα εθνική. Οπότε πού να κάναμε και διαφορετικά. Και εκείνη την εποχή δεν είχε ξεκινήσει. Και δεν μας έπαιρνε και ημερομηνιακά, γιατί υπάρχουν και τα διεθνή παιχνίδια ή των εθνικών ομάδων. Να το πάμε πιο πίσω για να μπει τουλάχιστον έστω και η Super League 2. Ναι. Κύριε Γαβριλίδη, πώς βλέπετε τώρα την καινούργια κατάσταση που έχει να διαμορφωθεί με Θόδωρο Ζαγοράκη? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, όπως το λένε όλοι, θα το πω και εγώ, αλλά εγώ πραγματικά το πιστεύω, δεν ξέρω, ότι ο Θοδωρής είναι ικανός και το έχει δείξει τουλάχιστον ότι το έχει το ηγετικό ας πούμε προσώνα, στο πω έτσι, ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι κάτι καλό θα προκύψει. Μάλιστα. Σήμερα νομίζω είναι και η τελευταία μέρα για τις υποψηφιότητες, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Μια τέτοια ναι, ναι, σήμερα θα είναι. Θα είστε εσείς, έτσι, θα είστε. Έτσι. Ναι. Δεν το λέτε, το είπατε κάπως τώρα αυτό. Το ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα... Σε μια κλήρωση πρέπει να είσαι πάντα επιφυλακτικός, έτσι δεν είναι? Κλήρωση. Τι εννοείται κλήρωση? Σε μια κλήρωση, σε μια. Εκλογή. Ναι, είδες, μπερδευτήκαμε τις κλήρωσεις. Σε μια εκλογική. Σε μια εκλογή, ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί εντάξει. Μήπως γίνουν αλλαγές μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Μπορεί, όλα είναι πιθανό. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Μέχρι το βράδυ να έχουμε υποψηφιότητες κι άλλες. Δεν ξέρω. Α, μπορεί να προκύψουν κι άλλες, λέτε, οπότε θα μεγαλώσει ο αριθμός. Οπότε, πόσοι βγαίνουν, θυμίστε μας λίγο, πόσοι... 18. 11. 11 είναι για την... 11 και ο πρόεδρος. 11 και ο πρόεδρος, 12, για το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό. Ναι, και μετά... άλλα 5 μέλη που είναι από την Football League και Super League. Και όλοι αυτοί κάνουν την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Που, ναι, που είναι 17 άτομα. Που νομίζω ότι είναι... Από την πάμε δηλαδή και ναι. Εγώ έτσι είναι. Ναι, που νομίζω ότι η εκτελεστική επιτροπή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει πολλές εξουσίες, ίσως και περισσότερες πολλές φορές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή ό,τι είχε το Διοικητικό Συμβούλιο το έχει τώρα και η εκτελεστική. Να. Το κάναμε απλά για να έχει πιο αμεσότητα, να μπορεί να παίρνει πιο άμεσα αποφάσεις προφανώς, εικάζω, αφού είναι το ίδιο πράγμα. Ίσως, ναι.
Κύριε Γαβριλίδη, θα περάσετε ένα σχετικά έρημο διάστημα μέχρι να γίνουν ημιτελικοί. Δεν ξέρω πόσο εύκολο διάστημα θα περάσετε όταν φτάσουν τα πράγματα στο τελικό. Μπορούμε να πούμε κάτι πρόημο, θα εξαρτηθεί από τα ζευγάρια, δηλαδή αν είναι, για παράδειγμα, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, ένα ενδεχόμενο. Θα γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει, εάν θα υπάρξει φυσικά και ζητηθεί, μόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Επιτροπή Πέρλο δεν έχει καμιά αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω πάντως ότι προτεραιότητα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι είναι τώρα που μιλάμε. Ναι, ναι. Το φαβορί, ας το πούμε έτσι. Προτεραιότητα ή ορισμό έχει οριστεί ήδη. Ορισμός από ότι. Έχει ήδη οριστεί, δεν είναι προτεραιότητα. Κάνω λαθός. Δεν έχει οριστεί εξ αρχής από το καλοκαίρι, νομίζω το έχετε πει αυτό, ότι θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, ναι, ναι. Από την προκήρυξη. Ωραία. Άρα δεν είναι προτεραιότητα, θα παίξουν Ολυμπιακό Στάδιο, αφού είναι στην προκήρυξη. Ναι, τώρα αν είναι κάποιο ζευγάρι το οποίο ξέρω εγώ, λέω εγώ ναι. Τώρα, αν και δεν υπάρχει θέμα από τη στιγμή που είναι και κλειστά τα γήπεδα, ούτε φιλαθλία, δεν ξέρω τότε, μέχρι τότε μακάρι να έχουν ανοίξει τα γήπεδα και να μπορούμε να πάμε με κόσμο. Αυτό τώρα που μας λέτε, κύριε Γαβριλίδη, μας το στέλνουν και κάποιοι εκπρόσωποι εδώ σωματείων, έχουν αγωνία. Τι θα γίνει με τα αεραστεχνικά κτλ. Έχουμε κανένα φως στο τούνελ, μπάε. Όχι, αυτή όχι. Τη στιγμή το μόνο που έχουμε και το ξέρετε όλοι σας είναι το θέμα των προπονήσεων. Και ήδη και εκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα σωματεία έχουν αρκετό πρόβλημα γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το έξοδο που έχουν σχετικά με τις με τα τεστ. Και έχουν πρόβλημα. Άρα ούτε οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν. Όχι, οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν. Αν δεν ξεκαθαρίσουν ποιος θα πληρώνει τα τεστ. Δηλώσαν, ναι, εντάξει. Θα ξεκαθαρίσει τώρα προς τον παρόν. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλα τα σωματεία βρίσκουν κάποιο τρόπο. Ναι. Είτε οικονομικά από τη ΔΕΠ τους, είτε κάποιους φορείς να βολευτούν. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Γιατί δεν μπορεί να πάει συνέχεια έτσι. Και ειδικά άμα ξεκινήσει και το ποτάθημα. Σωστά. Είναι ένα μεγάλο έξοδο που σίγουρα ένα αεραστεχνικό σωματείο δυσκολεύεται. Βέβαια. Να το αντιμετωπίσει. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.